Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα η πολύ ζέστη. Ήδη οι ελάχιστες θερμοκρασιακές τιμές είναι αρκετά ανεβασμένες και εδώ στην Αττική ξεκινάμε από 25-26 βαθμούς Κελσίου και αυτό είναι που κάνει την αίσθηση της ζέστης κάπως πιο έντονη. Ηλιοφάνεια λοιπόν σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι όμως και το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα θα αναπτυχθούν ευχές και θα εκδοθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις ορεινές περιοχές της βόρειας χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο παραμένουν 4 τοπικά 5 μποφόρ με εξαίρεση τον νοτιοανατολικό Αιγαίο που θα προσεγγίσουμε και τα 6 μποφόρ. Το κλασικό γνωστό μας Μελτέμι και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, αρκετά ανεβασμένη, θα προσεγγίσει στη Βόρεια Ελλάδα αργά το μεσημέρι τους 38 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη χώρα τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές να σημειώνονται σε κλειστές υπηρετικές περιοχές, δηλαδή σε περιοχές που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε θάλασσα. Πάμε να δούμε και την περιοχή της Αττικής πώς θα έχει εξέλιξη. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, λίγες συννεφιές αργά το μεσημέρι στα γύρω ορεινά χωρίς κάτω το αξιόλογο. Μελτέμι από την πλευρά του Σαρονικού, Μελτέμι και από την πλευρά του Ευωϊκού μέχρι 4 από φόρ για να δροσίζει τις τριγύρω θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές. Και ο υδράγυρος αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου, αρκετά ζεστή ημέρα και στην Αττική σήμερα. Πάμε να δούμε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πολύ καλός ο καιρός και εδώ με ηλιοφάνεια. Με μια πιθανότητα αργά το απόγευμα στη γύρω ορεινή ζώνη να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες μικρής διάρκειας και τοπικού χαρακτήρα, χωρίς κάτι το αξιόλογο. Και εδώ η θαλάσσια άβρα από το θερμαϊκό θα προσπαθεί να δροσίσει τις περιοχές που βρέχονται από το θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ ένταση και θερμοκρασία μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Υπολογίζεται 1 με 2 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο κάτω δηλαδή, γύρω-γύρω στις παραθαλάσσιες περιοχές. Τώρα, πάμε να δούμε την εξέλιξη για την Τετάρτη. Και η Τετάρτη, δηλαδή και η αυριανή ημέρα, θα είναι μια πολύ θερμή ημέρα. Πάλι 40 τοπικά, 42 βαθμούς Κελσίου από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Όμως, πλέον έρχεται μια πολύ ισχυρή κακοκαιρία από την περιοχή των Βορείων Βαλκανίων. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά στο χάρτη μας με το γράμμα Χ, σημειώνουμε αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προσεγγίσει την περιοχή της Αδριατικής και από την Αδριατική μετά θα εισέλθει στην περιοχή μας για να δώσει πάρα πολλές βροχές, πολύ ισχυρές βροχές σε καταιγίδες από το απόγευμα και μετά στην κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί θα υπάρχει ήδη μια αρκετά θερμή επιφάνεια που θα δημιουργήσει έντονη αστάθεια και άρα και οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από το απόγευμα και μετά από βορειοδυτικές διευθύνσεις που αυτό θα αυξήσει βέβαια και τον κίνδυνο πυρκαγιάς γιατί θα είναι ξηρή και πολύ θερμή άνεμη και από την άλλη πλευρά θα σημειωθούν πολλές βροχές στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά τώρα στο χάρτη μας πώς έχουμε πάρει από το μετεωρολογικό μοντέλο την όλη εξέλιξη. Με τους χρωματισμούς σημειώνουμε τα χιλιοστά βροχής που μπορεί να ξεπεράσουν τα 30 με 40 χιλιοστά. Υπολογίστε ότι ένα χιλιοστό βροχής είναι περίπου ένα τόνος, όχι περίπου, είναι ένα τόνος αναστρέμα. Οπότε λοιπόν βλέπετε χαρακτηριστικά αυτά εδώ τα χρώματα δηλώνουν τις πολλές βροχές που θα καλύψουν αύριο τη Βόρεια Ελλάδα και θέλει έτσι μια προσοχή. Από Πέμπτη πλέον ο υδράγυρος επανέρχεται. Αυτό το χαμηλό βαρομετρικό στην Νότια Ελλάδα θα έρθει ή θα μείνει εκεί στη Λάρισα? Θα προσεγγίσει τη Βόρεια Ελλάδα, θα δώσει πολλές βροχές. Όχι, κάτω λέω, στην Νότια. Θα κατέβει και κάτω βεβαίως, αλλά δεν θα μπορέσει να δώσει τις πολλές βροχές που θα δώσει στην κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Θα φέρει όμως αρκετά δυνατούς ανέμους και πτώση βέβαια θερμοκρασίας Πέμπτη και Παρασκευή, υπολογίζει 8 με 10 βαθμούς κάτω. Αλλού θα βρέξει, άλλο θα κάνει δροσιά δηλαδή. Ακριβώς από τη στερεά, υπολογίζουμε από τη στερεά και πάνω πολλές βροχές, καταιγίδες έντονα δηλαδή φαινόμενα με χαλάζι, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και νοτιότερα θα καταλάβουμε με βοριάδες. Πολύ.